Απομονωμένο από τους γείτονές του είναι πλέον το Κατάρ μετά τη συντονισμένη απόφαση 4 βασικών χωρών να διακόψουν τις διπλωματικές σχέσεις μαζί του, κατηγορώντας το ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία. Τα τρία κράτη του κόλπου και η Αίγυπτος ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν απαγόρευση σε όλες τις πτήσεις από και προς το Κατάρ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ αντέδρασε, λέγοντας ότι τα μέτρα είναι αδικαιολόγητα και βασίζονται σε ισχυρισμούς και κατηγορίες που δεν έχουν πραγματική βάση. Πρόκειται για τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο, ενώ ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Η Μόσχα προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από το γεγονός. Μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε φιλικές σχέσεις με όλους, ειδικά σε μια περιοχή όπου οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση μιας κοινής απειλής, όπως η διεθνής τρομοκρατία, αποτελεί προτεραιότητα. Από την Αυστραλία, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και τόνισε ότι πρέπει να μείνουν ενωμένοι για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατική απειλή.